Φιλόδοξη πρωτοβουλία ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να σταματήσει η μετάδοση του ιού HIV παρουσίασαν ο πρίγκιπας Χάρη της Βρετανίας και ο διάσημος δημιουργός και τραγουδιστής Σερ Έλτον Τζον στη σύνοδο για το AIDS στο Άμστερνταμ. Πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να αγνοούν τις επιζήμιες συνέπειες για την εκπαίδευση και τις λοιπές υπηρεσίες στις κοινότητες, επειδή δεν δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη και στη θεραπεία του ιού HIV. Αυτός είναι ο καιρός που νέες, ενεργητικές και καινοτόμες λύσεις χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Αν θέλουμε να τελειώνουμε με το AIDS άπαξ διαπαντός, πρέπει να κάνουμε τους άνδρες μέρος της λύσης. Ήρθε ο καιρός να υπάρξει ένας παγκόσμιος συνασπισμός, να τους διδάξουμε να λαμβάνουν προστασία. Και αν το κάνουμε, θα τους διδάξουμε όχι μόνο για να προστατεύουν καλύτερα τις συζύγους, τις φίλες, τις αδελφές και τις κόρες τους, αλλά, και αυτό είναι πιο κρίσιμο, τους αδελφούς και τους γιους τους. Αυτή η συμμαχία εγκαινιάζεται σήμερα και αποκαλείται MenStar. Στόχος του MenStar η επέκταση της διάγνωσης και θεραπείας των συνεπειών του ιού HIV στους άνδρες, που θεωρείται κλειδί για να σπάσει η μετάδοσή του, ώστε να σταματήσει η επιδημία του AIDS, να θεωρείται ως απειλή για την υγεία έως το έτος 2030 και ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική.